και από τα ηλιόλουστα κορίτσια πάμε σε ένα αγόρι το οποίο έχει ήλιο στην ψυχή του, έχει ήλιο στα μάτια του και ήλιο στο χαμογελό του. Είναι ένας άνθρωπος τόσο φωτεινός και τόσο γλυκός που πραγματικά εγώ κάθε φορά που τον βλέπω ανοίγει η καρδιά μου και δεν είναι τυχαίο που ανοίγει και η καρδιά των τηλεθεατών που τον βλέπουν κάθε απόγευμα στο Star μαζί με το άλλο του μισό, το μαράκι του. Κυρίες και κύριοι, ο λατρεμένος μας Φώτης Εργουλόπουλος. Για τέτοια λόγια. Είσαι σαν καλυμπόι. Αφού είσαι. Αγάπη μου. Τι κάνουμε, παιδιά. Καλά. Καλά είναι τα παιδιά. Αγάπη μου. Καλά είναι τα παιδιά. Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται. Καλά είστε. Κοίτα πώς τον έκανα. Να σου πω. Τον έκανα μπρο. Ναι, γιο. Τον έκανα μπρο. Είναι ωραίος, τον έχεις περιποιηθεί, ε. Ε, όχι. Ε, ναι, βέβαια. Ε, γιατί μου είχε πει ο κτηνίατρος που είχε έρθει πρόπερση εδώ στην εκπομπή ότι αυτά έχουν πολύ ευαίσθητη καρδούλα, μου λέει, και άμα κάνει, μου λέει, πολύ σεξ, θα σου μείνει πάνω στο σεξ. Α, έχεις συμβεί και σε ανθρώπους αυτό. Ναι, αλλά τώρα στο δικό μου... Εκτός από πριν που έλεγε να μην τρώμε το μεσημέρι, να τρώμε το πρωί, γιατί μπορεί να μας έρθει ο χάρτακας. Ο στούμφος. Ας μείνουμε όρθιοι, μ' αρέσει. Θέλετε να καθίσουμε. Γιατί, είναι εδώ για 13 και 12. Μέχρι τις 2 μας παίρνει να μείνουμε όρθιοι. Σωστά, στο Φώτης Μαρία μας αφήνει όρθιοι πολλές φορές. Ναι, αλλά έχω και ένα σκαμπό, ρε παιδιά. Τη μισή εκπομπή όρθια την έβγαλα εγώ όταν είχα έρθει. Όχι, ανεβοκατέβαινε. Ανεβοκατέβαινε, καθίστε. Τι κάνετε, παιδιά. Είμαστε καλά, Φωτάκο, αγαπημένε. Εγώ είμαι καλά. Ναι. Πώς πάνε οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, πες μου, πώς πάνε τα μαγαζιά, τα σωμόνταμα και γεζού, πώς πάνε όλα. Έχω σε εποχή πολλά... κρίσης έγινε businessman. Καλύτερη δουλειά. Σε εποχή κρίσης όμως έχει μεγάλη ανταπόκριση αυτό. Μπράβο, αγάπη μου. Χαίρομαι πολύ εγώ για σένα. Ναι. Η Σαμόν είναι μια ιστορία μεγάλη. Δηλαδή, πώς είναι και το όνομα Σαμόν. Άκου να σου πω λοιπόν, άκου να δεις. Αυτή είναι. Αυτή είναι η Σαμόν. Ναι, αλλά επειδή είναι μεσημέρι, τις έχω κρύψει τα επίμαχα σημεία, όπως κάνουμε στην τηλεόραση. Κανονικά τα δείχνει. Μάλιστα, ωραία. Έτσι, αυτό είναι ένα έργο του Μπι. Ο Μπι είναι ένας artist, graffiti artist, ένας από τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα και εκθέτει Τόκιο και τέτοια. Μάλιστα. Και αυτός μας έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, μας έκανε τη Σαμόν. Λοιπόν, πώς βγήκε το Σαμόν. Ναι. Τι λέει ο Μάικλ Τζάκσον στο Bad. Σαμόν, Σαμόν, later on it. Αντί για come on. Αντί για come on. Ναι. Και λέω, α, έτσι θα το πούμε το μαγαζί. Και λέει, ναι, αλλά τι. Και μου λέω, μετά λέω, πρέπει να είναι μια γυναίκα αυτή. Και κάτσα και έφτιαξα την ιστορία της Σαμόν, που είναι πορνοστάρ γεννημένη στην Κυψέλη, στην οδό Ιθάκης. Εγώ που φαντάστηκα έκανα Michael Jackson, Σαμόν, πορνοστάρ, φαντάστηκα Bronx, Harlem. Όχι, όχι. Κυψέλη, Σαμόν. Κυψέλη, ναι, λεγόταν Σεβαστή Γεωργίου. Έχει κανονική. Ναι, Σεβαστή Γεωργίου. Ήταν, απογοητεύτηκε κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Έφυγε, πήγε στον Καναδά και τη μετονομάσαν σε Σεβόν. Ναι, που σημαίνει, στα εβραϊκά σημαίνει, ο Κύριος είναι, ο Θεός είναι μεγάλος, κάτι τέτοια. Και μετά δούλεψε σε ένα τσίρκο που το τσίρκο μετά ήταν το Cirque du Soleil από το Μονρεάλ. Απογοητεύτηκε και έγινε πορνοστάρ. Όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί για να ανοίξει εσύ ένα εστιατόριο. Δηλαδή, αν το άνοιγες απλά και το ονόμαζες το κουτούκι του Φώτη, τι θα γινότανε. Δεν θα λειτουργούσε το ίδιο. Ξέρεις ποιο είναι το φοβερό, ότι μέσα στο μαγαζί με το που μπαίνεις μέσα έχει όλη την ιστορία στον τοίχο και ψαρώνει ο κόσμος. Ότι, γιατί υπάρχει, ότι είναι πραγματικό πρόσωπο. Κανείς δεν ξέρει ότι είναι από το μυαλό του και αρχίζουν όλοι και λένε πω, πω, άκου να δεις. Και πήγαμε τις παράλλες με τη φίλη μας την Ιωάννα την Αγγελή και αρχίζει η Ιωάννα τα διαβάζει. Και λέει τι λες τώρα και ξαφνικά. Έχει τύχει να είναι στο μπαρ μια κοπέλα που δεν την ξέρω. Και ούτε δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι είμαι εγώ από πίσω. Και λέει, που λέει και αυτή, γεννήθηκε στην Κυψέλη. Και ήταν πορνοστάρ. Και μετά την πήγαινε. Ναι, γιατί μπλέκω πραγματικά γεγονότα. Είναι μια νουβέλα την οποία έκανα μια μέρα που είχα πάρα πολύ άγχος. Ξύπνησα Σάββατο πρωί στις 6 ώρα, χωρίς λόγο. Και πήγα στο κομπιούτερ μου και έγραψα μέσα σε 2 ώρες όλη αυτή την ιστορία. Μου ήρθε έτσι. Καταπληκτικό είναι αυτό. Ναι, παιδιά. Γιατί όταν έχεις ένα κόνσεπτ. Εγώ τι σχέση έχω με τα εστιατόρια και τον μπαρ, καμία. Υπάρχουν δύο άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι. Ναι, μαγειρεύω. Ναι. Συνεργάζομαι με δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι ο Κώστας ο Σκουλικαράκης, που είναι ένας μέτοχος ενός πολύ γνωστού μπαρ του Σέρκους. Και ο Βαγγέλης ο Γερασίμου, που είναι σεφ.
Δεν μπορούσα να το κάνω χωρίς αυτούς. Mm-hmm. Εγώ έχω τη φαντασία να δημιουργώ κόνσεπτ, να φτιάχνω πράγματα, να δημιουργώ καλή διάθεση. Έρχονται, ξεπατώνονται. Μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Ναι, χορό, χορεύουν. Ναι. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται. Καταρχήν μου έχει πει η Τζένι Μπότσι. Καλά, η Τζένι Μπότσι ήρθε μία μέρα. Ανέβηκε και πάνω σε μια κούνια και έκανε κούνια. Την ανέβασα. Μου λέει πάνω από τον μπαρ, μου λέει. Έχουν, μου λέει, μια κούνια. Και με παίρνει ο Φώτης και μου λέει: ανέβα στην κούνια να κάνει κούνια. Γιατί, γιατί μόνο εσύ θα μπορεί να ανέβει να κάνει τηλεφτικό. Και με ανεβάσανε, μου λέει: έχει μια κούνια. Έχει μια κούνια και έχει πλάκα. Γιατί αν ανέβει, περνά πάνω από τα ποτά. Ναι, και έκανα, μου λέει, κούνια. Και πολύ ωραίο φαγητό. Πολύ, όλοι λένε για το φαγητό του Σαμών. Μια απλή, πάρα πολύ φτηνή κουζίνα. Τα πιάτα είναι, παιδιά, ειλικρινά δεν πάνε πιο κάτω. Από 6 μέχρι 12 ευρώ. Ελληνική κανονική κουζίνα, κανονικά φαγητά. Κανονικά φαγητά. Όχι, δεν το χρησιμοποιώ τη λέξη μεσογειακή, γιατί δεν έχω καταλάβει. Τα πάντα έχει. Αν βάλεις λίγο ρίγανη κάπου, τη λένε μεσογειακή. Και μπέργκερ έχει και φιλέτο κοτόπουλο έχει, τα πάντα. Θα έρθω, αγαπητέ μου. Στο γοπέδι θα έρθω. Είμαστε μια χαρά. Έτσι που λες. Κοίταξε, εγώ λέω το εξής. Αφού έχεις φτιάξει όλη αυτή την ιστορία με αυτή την κοπέλα η οποία στην Κυψέλη και μετά στον Καναδά και μετά στο Cirque du Soleil και όλα αυτά, ναι. Εγώ θα έλεγα να το κάνεις σενάριο, βιβλίο, κάτι που δεν τα αφήσεις έτσι. Όχι, δεν τα αφήσω έτσι. Ίσως να το κάνω παράσταση του χρόνου εκεί μέσα. Δεν πρέπει. Ναι, κάτι τέτοιο σκεφτόμαστε με έναν πολύ καλό φίλο που είναι συγγραφέας, γιατί εντάξει, εγώ έχω μια ιδέα. Δεν πρέπει, γιατί το έχεις φτάσει μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, αυτό θέλει άλλα, ας πούμε, άλλα πόσο, άλλα 6-7 κεφάλαια και έγινε παράσταση. Ναι, ναι. Όχι, αισθάνομαι ότι είμαι σε μια πάρα πολύ δημιουργική φάση της ζωής μου, γιατί και αυτό δημιουργικό το θεωρώ. Βέβαια. Μέσα σε όλο αυτό τον πανικό που ζούμε, λέω εντάξει, παιδιά. Και έκανε και τα γενέθλιά της. Η Πατρίτσια Φίλντ εκεί τις προάλλες. Έτσι ξεκινήσαμε. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε τον Μπάρ, την παίρνω τηλέφωνο την Πάτ και της λέω ετοιμάζω μαγαζί και τα λοιπά. Αυτό ήταν το Δεκέμβριο. Ναι. Μόλις είχαμε κάνει τα συμβόλαια και τέτοια και το... Ούτε ήξερα πώς θα το πω το μαγαζί. Της λέω να σου πω, έρχεσαι να κάνουμε τα γενέθλιά σου εδώ. Και μου λέει βεβαίως. Και ήταν τα γενέθλιά της 12 Φεβρουαρίου. Και έτσι ήταν η πρώτη μέρα που μπήκε πολλοί κόσμος μέσα στο μαγαζί. Φέραμε την Αμάντα Λεπόρ από την Αμερική, έκανε σοου, δηλαδή μεγάλη παραγωγή. Ήρθε η Άννα και της τραγούδισε ένα τραγούδι, μπήκε στο στούντιο και τραγούδισε ένα τραγούδι για τη φιλία. Και ήρθε και το είπε μία και μοναδική φορά εκεί. Ανέβηκε την Πατρίτσια. Ναι, παιδιά, ήταν πάρα πολύ συγκινητική βραδιά, διότι ήταν φίλοι από όλο τον κόσμο. Ήρθαν άνθρωποι από την Ινδία, από την Αυστραλία, από την Αμερική, Γαλλία, Ευρώπη, δηλαδή από παντού, για να κάνουν τη γενέθλια της φίλης τους. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Όταν λέμε φιλία. Δηλαδή και ξέρεις. Λέμε φιλία. Και η Αθήνα σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Ναι, είναι, αλλά υπάρχουν δύσκολη. Μερικά πράγματα όπως η φιλία. Η φιλία. Είπες, όπως... Παιδιά, η αγάπη και η φιλία. Η αγάπη και η φιλία, τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Είναι τόσο γερά θεμελιωμένες αυτές οι έννοιες που δεν καταλαβαίνουν από πολλά πράγματα. Καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να τσακωθείς με ένα φίλο σου και να κάνεις λίγο να μιλήσεις και το θεωρώ τόσο πολυτέλεια. Ναι. Να έχεις αυτή τη συμπεριφορά την κακή. Άντε ρε παιδί μου, σιγά. Ναι. Σιγά. Ναι. Τι έγινε. Σου πήρε τον κόμενο. Και... Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν τρέχει τίποτα. Καλά, μας πάρει τον κόμενο, τρέχει κάτι. Ναι, σωστά. Αλλά εντάξει. Και πάλι. Οκ. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ όσο έχω φτάσει σε αυτήν την ηλικία και δεν έχω καταφέρει ακόμα να αποφασίσω τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή μας. Δεν θα πω ογκόμενος, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη. Σχέση. Ο έρωτας ή η φιλία. Oh. Η φιλία, εγώ ψηφίζω. Ναι, αλλά άμα δεν έχεις ερωτευτεί και ποτέ, δύσκολο. Αν δεν έχεις κάνει αυτούς τους χαμούς που έχεις πει κατά καιρούς, ας πούμε, με έναν έρωτα, να πας να τον διεκδικήσεις, να τον ζητήσεις, να τον παρακαλέσεις. Όλα αυτά, εντάξει, δεν έχεις εμπειρία. Ναι. Από την άλλη όμως, οι φίλοι για μένα είναι. Εγώ είναι η οικογένειά μου. Το οι φίλοι. Και το μέγα. Και για μένα είναι πολύ εσείς σημαντικό. Εσείς έχετε μια φιλία μεγάλη. Βέβαια. Ας πούμε. Βέβαια. Πολλά δηλαδή, χρόνια. Πολύ σημαντικό. Τι θα προτιμούσες, να χάσεις το φίλο σου για να πας ένα ταξίδι με έναν εραστή σε ένα. Με έναν εραστή, ό,τι να είναι, όχι. Oh. Αλλά άμα ήταν. Ο Άλεξ Γιωργούλης θα με έφτιανε το τετρόλεπτο. Άμα ήταν ο Γιωργούλης. Όχι. Δεν θα σε έφτιανε για τον Γιωργούλη. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να φτιάξει τη ζωή του παράλληλα με το φίλο του. Ένας σύντροφος όμως ζωής είναι εξίσου σημαντικό. Πολύ.
Αν βρεις αυτό που λέμε τον άνθρωπό σου. Οι σχέσεις είναι σημαντικές. Οι σχηματικές. Οι σχέσεις είναι σημαντικές. Οι σχέσεις είναι σημαντικές. Ναι, και να τις, οι ουσιαστικές. Να τις ταΐζεις, να τις ποτίζεις. Εγώ βαρέθηκα πια, ξέρεις τι βαρέθηκα. Βαρέθηκα τις σχεσούλες που δεν έχουν νόημα. Δηλαδή, αυτό το τελευταίο, ας πούμε, ένα χρόνο, έχω κάνει τέτοιο ξεσκαρτάρισμα στη ζωή μου. Δηλαδή, έχω πετάξει, έχω βγάλει τόσο κόσμο από τη ζωή μου που δεν φαντάζεσαι, Φώτη. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, πώς ανοίγουμε την ντουλάπα και λέμε, τι είναι αυτό, αυτό δεν μου μπαίνει πια, γιατί το φοράω, να το δώσω σε κάποιο φτωχό άνθρωπο που δεν το χρειάζεται. Τι είναι αυτό, ούτε αυτό μου μπαίνει, έξω, που βγάζουμε ρούχα. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται, ωριμότητα. Αλήθεια. Ωριμότητα, ναι. Δεν φαντάζεσαι. Αν μένεις σε κάτι το οποίο είναι, εντάξει, όπως λες, μια ντουλάπα που την ανοίγεις και έχεις παλιά πράγματα και τα κλείνεις και τα αποθηκεύεις χρόνια, ναι. Δεν μεγαλώνεις, δεν γίνεσαι καλύτερος, δεν προχωράς. Δηλαδή, ήταν, σαν η ζωή μου να ήταν, ας πούμε, μια ντουλάπα που είχε μέσα χιλιάδες άχρηστα ρούχα για πράγματα που δεν τα χρησιμοποιούσα, δεν τα φόραγα, δεν τα ήθελα, έφυγε τόση σκαρταδούρα, συγγνώμη για την έκφραση, γιατί μπορεί να μας βλέπει και κόσμος που έφυγε, και ζητώ ταπεινά συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έφυγαν τόσοι άνθρωποι που δεν φαντάζεσαι, ξαφνικά έμεινα με ελάχιστους, αλλά ξέρω ότι αυτοί οι ελάχιστοι που έμειναν είναι αυτοί που θέλω πάρα πολύ να τους μιλάω καθημερινά, να τους βλέπω, να τους έχω στη ζωή μου. Τους υπόλοιπους απλά δεν θέλω. Τώρα που ήταν ανούσιες σχέσεις. Υπάρχει ένα ποίημα της Κικής Δημουλά που λέγεται «Πρόσεχε». Ναι. Και δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά το έχω στο τραπέζι μου, μπροστά στο καναπέ μου, ναι. Που λέει ότι να προσέχεις την καρέκλα που έχεις απέναντί σου, γιατί μπορεί να έχεις κουλίκι μέσα, μπορεί να τρίζει, να βιδώνεις τις βίδες, να την προσέχεις, να την κανακεύεις, να τη φτιάξεις, γιατί μπορεί αυτή κάποια στιγμή η καρέκλα να μην αντέξει. Συγκλονιστική, καλά, Κική Δημουλά, δεν μπορώ, προσκυνώ. Είναι η τελευταία φιλόσοφος Ελληνίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή που έχουμε. Τρελαίνομαι. Και μου στείλε πρόσφατα και ένας φίλος ένα πάρα πολύ ερωτικό της ποίημα και θα σου το πω μετά τις διαφημίσεις. Γιατί όταν αχ, να σου πω κάτι άλλο. Ναι, αγάπη. Θα το πω γρήγορα. Έχει γράψει το εξής, ότι ο έρωτας είναι λίγο πλάνος, έτσι. Ενώ κάθε φορά αυτοκτονεί, κάνει τάχα ότι εσύ τον σκότωσες. Φάτινα, τώρα και πήγαινε για διαφημίσεις. Τώρα με σκότωσε κανονικά. Λοιπόν, αγαπημένες διαφημισούλες, περισσότερος Φώτης Ερμουλόπουλος, στο Μες στην Καλή Χαρά σε λίγα λεπτά.